πέραν από αυτά που είχαν πει τα κόμματα, περίπου Ναι. 27%. Επίσης, επισημαίνω ότι η Βουλή σήμερα αντιπροσωπεύεται με το 55%, συνεπώς το 45% δεν έχει μπει στη Βουλή ή, δεν έχει, ή, έχει, ή μάλλον ή δεν έχει πάει στην κάλπη. Αυτό σημαίνει ότι ο εκλογικό σώμα πλέον δεν ακολουθεί οδηγίες από τα κόμματα σε μεγάλο βαθμό και αυτό το ποσοστό ανεβαίνει. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, σαφέστατα είναι νωρίς. Σαφέστατα το σκηνικό μπορεί να διαφοροποιηθεί. Σαφέστατα μπορεί να έχουμε αλλαγές. Όμως υπάρχουν μηνύματα τα οποία τα κόμματα και οι υποψήφοι και οι σύμβουλοι, γιατί και οι σύμβουλοι έχουν ευθύνες αν κάποιος χάσει αύριο, ναι, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη και να πω απλά να. Άρα, ένα λεπτό. Ο λαός στέλνει μήνυμα αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρα. Ο λαός στέλνει μήνυμα. Θα έρθω και εκεί. Ναι. Το 2013 και 2018 λέγαμε δημοσκοπικά, ναι, ότι ο κύριος Μαλάς δεν εκλεγόταν. Και είχαμε δίκιο. Λέγαμε ότι το 2013 ο κύριος Λιλίκας θα πήγαινε με έναν ποσοστό 20-22% στις εκλογές. Είχε πάει. Άρα δεν μπορείς να αγνοείς τις δημοσκοπήσεις εντελώς. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Παραδέχομαι ότι είναι γρήγορα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και είναι η φωτογραφία της στιγμής και όλα αυτά. Εγώ θα τοποθετηθώ, Χρήστο, σε σχέση με το αν είχαμε εκλογές σήμερα, ναι, γιατί αυτό δείχνουν οι αριθμοί, και αν αλλάξει την πορεία, το σκηνικό θα επανατοποθετηθούμε. Πρώτον, Νίκος Χριστόλουδης καταγράφει ένα ποσοστό στο 36%. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι μου θυμίζει το ποσοστό του Νίκο Αναστασιάδη το 2013, γιατί έχω ανατρέξει, ήταν στο ίδιο ακριβώς ποσοστό, με στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού τότε ο Νίκος Αναστασιάδης. Ο Νίκος Χριστόλης τώρα είναι από μόνος του. Άρα σημαίνει ότι τραβάει και από άλλα κόμματα. Ναι. Θα ήθελα πολύ να βλέπω τον πίνακα στις πρόσεγγε για να δω που παίρνει, αλλά εκτιμώ ότι θα πρέπει να παίρνει οριζοντίως από όλα τα κόμματα, ναι, για να καταγράφει, ναι, αυτό, ναι, το ποσοστό. Ναι. Τώρα, εάν έναν ή δύο κόμματα τον στήριζαν, αντιλαμβανόμαστε ότι το ποσοστό του Νίκο Χριστόλου μπορεί να ανέβει και πολύ επικίνδυνα, γιατί ενώ πάνω από 40. Ναι. Εκτιμώ όμως, Χρήστο, ότι με στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί να έχει και πιθανότητες εκλογής από τον πρώτο γύρο. Κάποιες καλές πιθανότητες, δεν λέω είναι σίγουρο, ναι, αλλά, ναι, μπορεί να ανέβει πέραν του 40, να πάει στο 45 και θα είναι σίγουρα, θα έλεγα εγώ, σίγουρα θα είναι πρόεδρος με στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το οποίο είναι και θα ήταν και πρωτοφανές για την εποχή, με την αποχή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με το γύρισμα της πλάτης από τον κόσμο στους πολιτικούς και την κακή εικόνα που έχει η πολιτική αυτή, ναι, τη στιγμή. Ξεκάθαρα. Ενδεχομένως ο κ. Χριστόλης να τραβά ψήφους, γιατί είναι και ανεξάρτητος, πλέον το. Ο εκλογίας, επαναλαμβάνω, δεν ακολουθεί οδηγίες. Θα θέλει ενδεχομένως κάτι εκτός, ναι, των κομμάτων και αυτό θα τον βοηθά, θεωρώ. Ναι, αλλά ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν είναι εκτός συστήματος, δεν ακριβώς είναι ένας αντισυστημικός, ναι, υποψήφιος. Αυτό τον βολεύει όμως. Γιατί πρέπει να είναι και λίγο εντός συστήματος για να γνώσεις κάποιο πράγμα. Και λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Ναι. Τώρα, θέλω να πω το εξής όμως, ναι, Χρήστο. Νεοφίτου και Παπαδόπουλος είναι στο 11,9% αντίστοιχα. Ναι. Αυτό είναι εντός του ορίου στατιστικού λάθους. Και αν θέλω να πω στο δεύτερο γύρο, με βάση τη δημοσκόπηση, θα έλεγα ότι αν είχαμε εκλογές σήμερα, επαναλαμβάνω, θα είχαμε στο δεύτερο γύρο ή Χριστοδουλίδη Αβέροφ ή Χριστοδουλίδη Παπαδόπουλο. Δεν θα μπορούσα να αποκλείσω να μην είναι εκτός και ο κύριος Αβέροφ, αφού είναι εντός του ορίου, ναι, στατιστικού λάθους. Ναι. Και εκεί σίγουρα θα είχαμε πρώτον τον Νίκο Χριστοδουλίδη, διότι εάν πήγαινε με τον μεν κύριο Νεοφίτου, η ψηφοφόροι του Αγγέλ θα στρίζαν Χριστόδη για να χάσει ο κύριο Νεοφίτου. Και αν πήγαινε με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ναι, η ψηφοφόροι του Συναγερμού θα στρίζαν Χριστόδη στο δεύτερο γύρο. Μάλλον η ψηφοφόροι του κύριου Νεοφίτου το πιθανότερο. Θα πήγαιναν στο κόμμα. Άρα στο η δημοσκόπηση πάλι, αυτή βγάζει πρόεδρο σήμερα, αν είχαμε εκλογές, και έχει σημασία αυτό, ναι, για να μην παρεξηγηθώ, ναι, 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 τον κύριο Χριστόδουλη. Έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας ακόμα. Ξεκάθαρα. Που σημαίνει ότι μπορεί. Καταρχάς δεν έχει. Έχω εξηγήσει προηγουμένως. Ναι. Καταρχάς να πάμε και σε αυτό. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα η συνεργασία, αν θα γίνει τελικά. Ναι. Ακέλδικο θα γίνει, θεωρείς. Σε αυτό θα έρθω τώρα. Πάμε. Ένα άλλο νεύρημα της δημοσκόπησης είναι ότι κάπως παράδοξον οι ψηφοφόροι του Αγγέλ θέλουν μεν συνεργασία με την αντιπολίτευση και με το Δίκο, αλλά δεν θέλουν τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Γιατί είναι παράδοξο όμως αυτό? Τώρα να εξηγήσω γιατί. Ναι. Ενώ αντιθέτως οι ψηφοφόροι του Δίκο θέλουν είτε συνεργασία με Αγγέλ αλλά με Νικόλα Παπαδόπουλο υποψηφιών, είτε Νίκο Χριστοδουλίδη. Σωστά. Και τώρα αυτά τα δύο κόμματα προσπαθούν να βάλουν υποψήφιον και να τα βρουν μεταξύ τους. Είναι παράδοξο. Όχι, δεν μου φαίνεται και πολύ πιθανό. Εντάξει. Δεν ξέρω, εκτίμηση δική μου. Υπάρχει μια δυσκολία. Ναι. Το τι θα πρέπει να γίνει εδώ, ή θα πρέπει ο Νικόλας Παπαδόπουλος να υποχωρήσει και να δεχθεί κοινών υποψήφιο με το Άγγελ, ναι, ή αν δεν το δεχτεί, θα πρέπει προφανώς να πάει προς τον κύριο Χριστοδουλίδη. Έχουν εγκαταληφθεί, θεωρείς, τα σενάρια για να πάει ο κύριος Παπαδόπουλος, το Δίκο με τον Αβέροφ Νεοφίτου? Από αυτά που λέει ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το Δίκο, θεωρώ πως ναι. Ναι. Διότι αν ξαφνικά αλλάξει στάση, θα καταγραφεί ως αναξιοπιστία. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Ναι, ναι. Αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα το αποκλείω. Και εξάλλου στο συνέδριο του Δίκο
δεν υπήρχε καμία φωνή υπέρ του κ. Αβέρωθου Νεοφύτου. Ήταν όλοι ή Χριστοδουλίδη ή με το Αγγέλ και Νικόλα Παπαδόπουλο. Τώρα, το κλειδί Χρήστο που όλοι αναμένουμε, το έχω πει και τις προάλλες, αναμένουμε όλοι τι θα κάνει το Αγγέλ, γιατί από εκεί και πέρα όλα εξαρτώνται. Αν το Αγγέλ στηρίξει Νικόλα Παπαδόπουλο είναι ένα σενάριο, αν δεν τα βρούνε και το δίκο πάει στον κ. Χριστοδουλίδη, ναι, και έρθει και η ΔΥΠΑ είναι άλλο σενάριο και θα πάνε διαφορετική ντροπή τα πράγματα. Άρα για μένα το κλειδί αυτή τη στιγμή είναι το Αγγέλ. Επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει στην αρχή. Είναι πρόωρα, είναι γρήγορα, έχουμε ένα χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να αγνοούμε κάποια μηνύματα που μας δείχνουν οι δημοσκόπησεις. Το λες όμως και το ξαναλες, δηλαδή ποια κίνηση αναμένεις να γίνει αυτή τη στιγμή, αναμένεις να γίνει κάτι? Εγώ δεν αναμένω κίνηση, ναι. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι θα έπρεπε να γίνει, αλλά δεν λέω ότι αναμένω, δεν θα αποφασίσω εγώ. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε έναν κόμμα, κοίταξε, το ποσοστό του κ. Χριστοδουλίδη είναι εξωφρενικά υψηλό. Και χωρίς στήριξη κανενός κομμάτος. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι. Ναι, όμως ακόμα δεν έχει εξαγγείλει ακόμα. Ναι, που σημαίνει ότι άπαξ και εξαγγείλει αρχίζουν οι τριβές. Θα πρέπει να μπει σε debate. Θα πρέπει να πει τις θέσεις του σε κάποια πράγματα. Εκεί θα κρίθηκε ο Χριστοδουλίδης. Ή θα έχει φθορά ή όχι. Ναι. Από δική μου άποψη, δημοσκοπικά, αυτός ο αριθμός δεν τον έχω δει ενδεχομένως ποτέ σε δημοσκοπήσεις τόσο γρήγορα για κάποιον υποψήφιο. Ναι. Και εγώ θεωρώ ότι δεν έχει δικαίωμα ο κ. Χριστοδουλίδης να το αγνώσει και να μην είναι υποψήφιος. Δεν μπορείς να αγνοήσεις το 40% του εκλογικού σώματος, όταν σου λέει σε ψηφίζω και να μην κατέφθει. Δεν νομίζω να τίθεται πάντως τέτοιο ζήτημα. Δεν ξέρω, εγώ απλά λέω. Το σκηνικό διαμορφώνεται έτσι. Τώρα για το δημοκρατικό συναρμό έχω άποψη τι θα πρέπει να γίνει, αλλά δεν με αφορά, δεν μπορώ να την αφήσω. Αν θες να την πεις, εδώ πέρα είμαστε να την ακούσουμε. Μπορώ να μην την πω δημοσίως. Δεν θέλει. Ναι. Εντάξει, πάμε τώρα στους μικρότερους υποψήφιους. Πολύ χαμηλά ποσοστά σε κάποιους που εμφανίστηκαν για λίγο άπαξ και εξήγηλαν ως κάποια εναλλακτική. Κοίταξε, στην πρόθεση ψήφου που βλέπουμε τα ποσοστά, ας πούμε, Δημητριάδης και Ερατό Μαρκουλή από 6, Στεφάνο Στεφανόμου 5, Χρήστος Χρήστου από 4. Εδώ εκτιμώ ότι η δημοσκόπηση δεν έχει σενάριο συνεργασίας της αντιπολίτευσης με έναν κοινό υποψήφιο. Ναι. Σκεφτείτε να υπήρχε. Σε αυτήν τη δημοσκόπηση μπορεί πιθανόν να μην είναι εκτός ο κ. Αβέροφ από το δεύτερο γύρο. Το έχω πει και προηγουμένως, αλλά έχει σημασία. Δηλαδή, αν πάρω το 5% του κ. Στεφάνου και το δώσω στον Νικόλα Παπαδόπουλο, εάν σε περίπτωση που συνεργαστούν τα δύο κόμματα, θα ανέβει πολύ πιο ψηλά ο κ. Παπαδόπουλος. Τώρα, ο κ. Χρήστου, εγώ προσωπικά τον αναμένω πέραν του 4-5, πέραν του 6 που έχει πάρει την προηγούμενη φορά, θα τον ανέμεινα στο 6-7-8 ίσως. Ναι. Παρόν που είναι πρόωρο, αλλά εκεί τον εκτιμώ, αν θέλεις μια έτσι. Είχες πει ότι το ΕΛΑΜ θα είχε και κάποιο ρυθμιστικό ρόλο. Ναι. Ισχύει αυτό, το κρατάς στο τραπέζι? Ναι, ισχύει. Αν θες, μπορώ να το επαναλάβω, αν έχουμε χρόνο. Το είπαμε, ναι. Το είπαμε, αλλά εκτιμώ ότι στο δεύτερο γύρο οι ψηφοφόροι του κύριου Χρήστου στο 80% θα πάνε με τον υποψήφιο της δεξιάς, εκτός και αν έχουμε δύο υποψηφίους τους οποίους μπορεί να μοιραστούν. Ναι. Αλλά σαφέστατα θα πάνε εναντίον αυτού που προφανώς θα συνεργαστεί με το Αγγέλ. Τώρα, πώς κρίνεις το γεγονός ότι μέσα σε όλα αυτά τα ονόματα που διαβάσαμε δεν υπάρχει Ειρήνη Χαραλαμπίδου? Τη συζητούσαμε τόσο καιρό, γινόντουσαν εκτιμήσεις, μπήκε και σε κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά εδώ δεν είναι. Άρα, κοίταξε, το έχω πει και το πρωί. Ήταν συγκεκριμένα ονόματα τα οποία τέθηκαν, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αν ήταν συγκεκριμένα και δεν ήταν μέσα, για παράδειγμα, εκτιμώ ότι μπορεί και να ήταν συγκεκριμένα από την άποψη ότι εγώ εδώ βλέπω τον κύριο Στεφάνου. Ναι. Μπορεί πολύ πιθανόν ο δημοσκόπος να άφησε εκτός την κυρία Χαραλαμπίδου και να βάλει τον κύριο Στεφάνου. Καλά, είχαμε μέσα και Μάριο Καρογιάννη, είχαμε και Μαρίνο Σιζόπουλο. Δεν είναι ονόματα που παίξανε αυτά. Κοίταξε. Για να επικαλεστεί κάποιο. Ναι, το δέχομαι, αλλά λέω, δεν έχω το ρηματογείο μπροστά μου, δεν ξέρω τι έχουν κάνει και τι έχουν ρωτήσει. Αν ήταν αυθόρμητη η ερώτηση, είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση. Όμως είναι παράξενο γιατί σε πολλές δημοσκοπήσεις, είτε αυτή που έχουμε δει προχθές, είτε που έχω ακούσει άλλος πώς, η κυρία Χαραλαμπίδου βγαίνει σε αριθμούς. Αυτό που έχω ακούσει και οφείλω να το πω είναι ότι πολλές δημοσκοπήσεις δεν είχαν τοποθετήσει την κυρία Χαραλαμπίδου στα πιθανά ονόματα. Αυτό το έχω ακούσει σε μυστικές δημοσκοπήσεις. Και έχει σημασία αυτό, διότι εάν δεν τη βάζει στα ονόματα, δεν θα βγει. Σωστό. Ναι, αλλά αν είναι πρώτη όμως δεν θα φανεί. Αυτό θέλω να πω. Σωστό. Α, υπάρχει περίπτωση να είναι και πρώτη και να έχει πιάσει ποσοστά, δεν βγαίνει πάνω από. Ναι, αλλά εννοώ ότι αν είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά, αλλά δεν τη βάζει στη δημοσκόπηση, δεν θα φανεί ότι είναι πρώτη. Προχθές είχαμε άλλη δημοσκόπηση που δείχνει πρώτη. Ναι, θεωρείς ότι το όνομα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου παραμένει στο τραπέζι ανάμεσα στις συζητήσεις και στα κόμματα? Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν είναι στις συζητήσεις των κομμάτων, κ. Χαραλαμπίδου. Ναι. Στη δική μου συζήτηση πάντως είναι. Στη δική σου συζήτηση. Ναι, εγώ το έχω πει ότι δεν μπορείς να αγνοείς τον πρόεδρο σε ψήφους Παγκύπρια. Μάλιστα. Και τον πρόεδρο σε ψήφους σε έναν κόμμα δύο φορές και να πάει αύριο να χάσεις, ενώ μπορείς να πάει με κάποιον που παίρνει ψήφους. Αφού πρακτικά, μαθηματικά τους παίρνει, μπορεί να εισπράξει ψήφους. Τώρα, κλείνοντας, για να ολοκληρώσουμε, θεωρείς
ότι θα έχουμε αποσύρσεις υποψηφίων κατά τη διάρκεια της κούρσας. Να σου πω. Και το αμέσως επόμενο διάστημα ενδεχομένως. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Θεωρώ ότι υπήρχε υποψήφιο στις προηγούμενες προεδρικές που θα έπρεπε να είχε αποσυρθεί το Δεκέμβριο, ναι, με βάση τις δημοσκοπές και δεν το είχε κάνει. Άρα να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Αυτός που δεν πάει καλά στις δημοσκοπήσεις μπορεί να κάνει παιχνίδι. Αν αποσυρθεί. Διαφορετικά. Ακριβώς. Στη συνεργασία. Ναι, ναι. Και όχι στη συνδιαλλαγή που λένε και οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, άσχε να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πήρα μια καλή γεύση τη φωτογραφία τη στιγμή που λέγεται δημοσκόπηση από το ρεπόρτερ ήταν. Λοιπόν, πάμε σε ένα ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε. Μέσα στη φρίκη του πολέμου, λίγο έξω από το Κίεβο, η ζωή και η αγάπη νικούν. Αυτό το ζευγάρι άφησε τα πάντα. Παράτησε τις δουλειές του και τη ζωή του και αμέσως πήραν στα χέρια τα όπλα για να υπερασπιστούν την πληγωμένη Ουκρανία. Звичайно, я щаслива. Я щаслива перш за все, тому що ми живі. Цей день почався. Мій чоловік живий. Він зі мною. І ми вирішили, ну так порадилися і вирішили. Παντρεύονται με στρατιωτική παραλλαγή πάνω στη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας, λίγο έξω από το Κίεβο. Και προκαλούν συγκίνηση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Це все трапилося, і що наша родина не може бути зараз разом. Я навіть з чоловіком вперше побачив. Στρατιώτες που αφήνουν για λίγο τα όπλα για να γιορτάσουν την ένωση ενός ζευγαριού. Ιερέας με στρατιωτικά ρούχα ευλογεί την ύφη και το γαμπρό. Ένα φιλί και ένα χαμόγελο τους δίνουν δύναμη να συνεχίσουν να μάχονται για την πατρίδα τους, ώστε τα παιδιά τους να μεγαλώσουν σε μια ελεύθερη και ειρηνική Ουκρανία. Λοιπόν, μιλώντας για τις δημοσκοπήσεις, βγάλαμε και το πρόχειρο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες δεν παίζουν και πάρα πολύ ψηλά στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε βεβαίως την Ερατό Κοζάκου Μαρκουλή, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απουσίαζε. Και πάλι όμως, δύο υποψήφιες, δύο ονόματα εν δυνάμει υποψηφίων, μέσα σε πόσους άντρες μετρήσαμε. Να καλωσορίσουμε δύο εκλεκτές καλεσμένες. Την κυρία Τζόζη Χριστοδούλου, εμπειρογνώμονα σε θέματα ισότητας φύλων.